Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, γιατί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Σας κάναμε μια προπόνηση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τα παιδιά, πρωτόγνωρη, και το πρωί και το απόγευμα. Σήμερα κάναμε άλλη μια προπόνηση το πρωί. Ακολουθούμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας για να είμαστε καλά όταν πρέπει. Ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Κάναμε ορισμένα λάθη τα οποία τα πληρώσαμε, αλλά καλό είναι να γίνονται τώρα, ώστε να μπορέσουμε να τα συζητάμε και να τα διορθώνουμε. Είδα μια νέα ομάδα με νέα παιδιά, με μόλις 3 μέρες προετοιμασία στο βασικό στάδιο και ένα βαθμό ομοιογένειας σαν να έχει περάσει πολύ καιρός. Εντάξει, τα περισσότερα τα παιδιά παίζαν και μεταξύ τους. Και αυτό είναι πολύ θετικό, το ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, είτε από την ΚΑΠΑ 20, είτε ήταν δανεικοί στην ομάδα και αυτοί προερχόντουσαν από εκεί. Αλλά ακούνε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα που ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα περίεργα ακόμα. Και σε αυτό το τομέα, όσον αφορά τα βασικά πράγματα, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Πρέπει να τα εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή. Το πιο σημαντικό ήταν η συνοχή στις γραμμές. Τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο σήμερα, η αγωνιστικότητα? Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλά, γιατί παίξαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο το είχαμε δουλέψει. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα για να δούμε κάτι διαφορετικό. Εκεί κάναμε αρκετά λαθάκια, τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε πληρώσει. Πρώτο ημίχρονο δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά φάση η οποία μπορεί να ανησυχήσει την ομάδα. Αντίθετα, εμείς είχαμε πολλές φάσεις, τις οποίες μπορούσαμε να τις είχαμε τελειώσει. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο έτσι, αλλά εγώ θέλω να δω ορισμένα πράγματα και στην αλλαγή των συστημάτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα να τα δω τώρα. Λείπουν οι διεθνείς, λείπουν και κάποιες μεταγραφές ενδεχομένως που θα έρθουν και την ομάδα για την ενίσχυση, την ανεπτυχία και η ποιότητα του ρόστερ. Πότε περιμένετε ότι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ της νέας σεζόν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το ρόστερ, αυτά τα παιδιά και δουλεύουμε με αυτά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό κάνω. Και ξέρετε, λείπουν 20 παίχτες από πέρυσι. Είναι ακριβώς 20 παίχτες. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θα φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Να είστε καλά, κύριε.